Λοιπόν, τώρα. Είστε πολύ εντυπωσιακοί. Είμαι σίγουρος. Καλά. Αυτό είναι το κλου της εβδομάδας. Δεν έχω λόγια για τη στιγμή που έρχεται η ώρα της μόδας μας, με τα παιδιά μας, με τέλος πάντων με την Χρήστο και την Κατερίνα. Ναι. Είναι η στιγμή που περιμένουμε λίγο να απολαύσουμε, να χαλαρώσουμε, να χαμογελάσουμε, γιατί όχι και να ξεκαρδιστούμε ακόμα. Είναι η στιγμή που η μεταμόρφωση εξωτερική βγάζει τον πραγματικό χαρακτήρα των πρωταγωνιστών. Πού είσαι? Γράφω στο κορίτσι ότι κέρδισε. Α, ναι, τις γράφεις κιόλας. Πώς θα μας βρει? Λοιπόν, είναι ακριβώς έτσι. Και σήμερα το θέμα είναι οικογένειες. Δηλαδή? Το δηλαδή θα μας το εξηγήσει η Κατερίνα και ο Χρήστος. Πώς μια οικογένεια μπορεί να ντυθεί έτσι, ολόκληρη οικογένεια, και να βγει τη τσάρκα του? Μόνο που το σκέφτομαι. Να, τι εμφανίστηκαν. Τα παιδιά είναι μια χαρά. Για να δούμε τους. Κάθε φορά το λέω, μια κρυφή κάμερα από πίσω. Έστω ένα μικρόφωνο να τους ακούμε. Γιατί? Ειδικά σήμερα. Γιατί? Καλώς μας ήρθατε. Μας φέρνετε πάντα το χαμόγελο στα χείλη. Αγόρι μου γλυκό. Κοριτσάρα μου. Μάνα του παιδιού μας. Έχει γίνει δικό μας αυτό το παιδί. Από τη σύλληψή του μέχρι την ώρα που βγήκε εδώ μέσα. Ακριβώς. Εδώ θα το μεγαλώσει. Έτσι. Σιγά σιγά θα το βάλετε και στη μόδα, το βλέπω. Λοιπόν, οικογένειες δίνουμε σήμερα. Οικογένειες, ναι. Θα μας εκπλήξετε, τα έχετε δώσει όλα μέχρι τώρα και. Τι? Θα δει πράγματα και τέτοια. Από βασιλικές μέχρι λαϊκές. Αυτά είναι. Ρε παιδιά, αλήθεια. Μέχρι 60s, μέχρι trendy. Πραγματικά τώρα. Επειδή πάντα υπάρχει κόσμος που λέει, εσείς, θα ήθελα πάρα πολύ, ξέρω εγώ, το φόρεμα της Κατερίνας, το μπλουζάκι του Γρηγόρη, τα γυαλιά της Αντωνίας και δεν ξέρω και εγώ τι. Πού σας βρίσκουν εσάς? Σας ρωτάω κάθε φορά, γιατί κάθε φορά έχω την ίδια πορεία. Γιατί με ρωτάνε? Τι είναι αυτό πάλι, Facebook? Ναι, επικοινωνούν μαζί μας στο Facebook, παιδιά, με μηνύματα. Ας πούμε, και εγώ δεν έχω Facebook, ψάχνω να σε βρω. Υπάρχουν τα κινητά μας τηλέφωνα στο control. Παίρνουμε τηλέφωνο control και το. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η μόδα ξεκινάει σε αυτή την εκπομπή. Να πέσει η μουσική και να βγουν έξω, παρακαλώ, τα μοντέλα μας. Καλησπέρα. Οικογένεια Γαλοτήρη από Αχαρνές. Γκρέκ, Νικόλαε. Σιγά. Έλα, πάρ' το παιδί, βρε. Περίμενε. Κατέβατε. Νικόλαε, έλα εδώ. Καλησπέρα, κυρία Μενεγάκη. Είμαστε οικογένεια Γαλοτήρη από τις Αχαρνές. Έχουμε τα γνωστά τυροκομεία. Δεν ξέρω αν ξέρετε. Α, έχετε τυροκομεία. Ναι, ναι, στις Αχαρνές. Είναι εγώ, η Μικάθη, ο σύζυγός μου ο Γκρέκ και ο γιος μας ο Νικόλαος. Ο γιος σας φοράει και γραβάτα. Φαίνεται την παιδί έτσι. Καταλαβαίνετε. Και δίνουμε μάχη. Και να φανταστείτε, τώρα πηγαίνουμε σε παιδότοπο. Έτσι πάτε στο παιδότοπο. Ναι, έχουμε εκεί. Και τη μικρή. Τη Φρίντα, υπάρχει και η μικρή μας. Τη λένε Φρυντερή και να τη φωνάζουμε Φρίντα, σαν μπουλντοκ. Και δεν μ' αρέσει. Μπορώ να ρωτήσω κάτι, παρακαλώ, τους στυλίστες μας? Τα πάντα. Δεν είναι πολύ χαρούμενο το πουκάμισο που φοράει ο πατέρας? Όχι, κυρία Μενεγάκη, κρατήστε παρακαλώ, ευχαριστώ. Όχι, το παντελόνι είναι κανονικό. Όχι. Γελάνε με το παντελόνι, λέει, τι είναι, θλιμμένο? Όχι, όχι, υπάρχει και η τυράντα. Την γιατί όταν το παιδί μπει στα μπαλόνια, για τα ναι, ζόρια. Το βγάζω το σακάκι μου. Πάει μαζί του στα μπαλόνια. Μην νομίζετε. Το iPad. Αυτές οι φωτογραφίες είναι συλλεκτικά κομμάτια. Κυρία Μενεγάκη, δίνουμε και εμείς μια μάχη. Μην νομίζετε. Λίγο το τυροκομείο, λίγο η τυράντα. Έχουμε κουραστεί σαν οικογένεια. Είναι πολύ καλό πραγματικά βαλμένη αυτή η οικογένεια. Αλλά πείτε μου λίγο, πού μπορεί να πάει κανείς όταν να πούμε έτσι ντυθούν? Στο Άσπεν. Α, στο Λονδίνο, λέει εδώ ο Λονδρέζος. Έχει δίκιο. Πάντα φοβάμαι το ξυλόβροχο. Θεόδωρε. Μάλλον ανατολική ακτή Ηνωμένων Πολιτειών λίγο, Ξέρετε, στις Αχαρνές. Μα έχει πάει και η μόδα προς τα εκεί. Βοστόνη λίγο, Όχι τη Φρίντα. Τι ωραία που είστε. Είμαστε ωραία που είστε, παιδιά. Πού τα βρήκατε όλα αυτά? Τόσο καρό, πού είναι? Πάνω μας, προς το παρόν. Κυκλοφορεί πολύ το καρό φέτος. Έχει πάει προς τα εκεί. Η μαντάμ τώρα είδα, θα φοράει τόσο ψηλό ποτάκι. Βεβαίως, γιατί έχω στάτους και στις Αχαρνές έχει πολύ λάσπη. Με χάνει ο Γκρέγκ, καταλαβαίνετε, είναι και μεγάλο. Και το έχει κάνει αθλητικό μέσα, διότι τόση ώρα περιμένει. Είστε πολύ ωραίοι, πραγματικά. Τη λεπτομέρεια στο παπούτσι του Γρηγόρη. Ο Λάος είναι ο πρωτότοκος μας. Είναι ο πρωτότοκος, η Φρίντα είναι η δεύτερη και να πούμε ότι τα τυροκομεία μας έχουν ανοίξει και έχουμε αγοράσει και μετοχές στην Τζέλσι. Τώρα ξανοιχτήκαμε, κύριε Κουτσογιαννόπουλε. Να περάσει η οικογένεια. Περάστε μέσα, παρακαλώ, να έρθει άλλη οικογένεια, παρακαλώ. Έλα, Νικόλα. Πού το παρκάρεις το παιδί, τι είναι? Ζάσταβα. Η οικογένεια είναι ξεπέραση, έχεις δίκιο. Τι να πω και εγώ, είναι ξεπέραση. Τι να κάνουμε οι επόμενοι? Το παιδί τι φταίει? Αυτή πάλι η οικογένεια του σου λέει. Αυτό το παιδί. Χειροκρότημα, παρακαλώ. Αυτή είναι η οικογένεια. Ορίστε, φαίνεται. Σαν τα μούτρα της το έκανε το παιδί. Ελένη, δεν βλέπεις φιλική συμμετοχή? Εγώ δεν είμαι πουθενά. Όχι, τίποτα άλλο. Μέσα πήγαινε στο παιδί μου.
Τι έχω. Είσαι πολύ όμορφη. Πήγαινε. Κάτσε με το κορίτσι, γιατί σου πάει. Έλα βασιλική. Κοίτα ρε. Ίδια δεν είμαστε. Πραγματικά ίδια και στην κίνηση ακόμα, μη σου πω. Μπράβο. Το παιδί θα μεγαλώσει με μούσκουλα, στο λέω. Θέλω να σου πω ότι πήγα μέσα με το παιδί να μου. Ακούστε και τον άντρα σου, μη χωρίσετε πριν την ώρα σας. Ήρθε αυτός ο Αγρίκος και πήγαινε στο παιδί μου και του κατέβαζε τη φούστα. Θα κατέβαζε τη φούστα, θα κρυώσεις, λέω. Όχι, λέω αυτή. Λέω και η μάνα σου είσαι. Αλλά είσαστε πολύ ωραίοι, όμορφοι. Έλα να κάνουμε και μια βόλτα, έλα που είμαστε happy family. Εδώ βέβαια ο συνδυασμός είναι τα κορίτσια της οικογένειας είναι πολύ ασορτή. Το αγόρι είναι ωραίο. Ο παπάς ο αυστηρός. Κάνεις κέρτσο, παιδί μου. Μας έχετε τρελάνει με τις ζακέτες. Τι παιδί έκανα. Αφήστε το παιδί λίγο να το δούμε. Πήγαινε μπράβο στην οικογένειά σου. Δυναμώστε μουσική παρακαλώ. Σε παιδιά δεν έχει τίποτα να χορέψει το παιδί. Το παιδί είναι κορίτσι. Έλα βασιλική. Να χορέψουμε κι εμείς. Να παρασύρθουμε μας την παρέα. Παρακαλώ, θες με τη ρόπα σήμερα να μπορούσε. Αγάπη μου, αγάπη. Είστε πολύ ωραίο σόι, μπράβο. We are family, sister sledge. Τι πάει το κορίτσι. Το κορίτσι σου πάει. Το κορίτσι είναι πρωταγωνίστρια. Το κορίτσι σταματάει με λίγο. Το κορίτσι. Βλέπω να σου παίρνει τη θέση, ε. Να σου πω κάτι. Σε ξεπερνάει. Μόλι την είδα. Μου βγάλε αυτό το. Που δεν μου είχε ξαναβγεί εμένα. Τι σου βγήκε. Αυτό το να γίνω. Το μητρικό. Όχι ακόμα. Πήγαινε μέσα να αλλάξει. Πήγαινε μέσα να αλλάξει. Μην δώσετε άλλο παιδί. Μην τη δώσετε παιδί αυτή. Μόνο με άντρα να την βγάζετε και τι αδερφέ τη. Στο σόι. Λοιπόν, τι θα δούμε τώρα. Ναι, ο σκοπός σας είναι να τους κάνετε ασορτή ή να προκαλέσουν και μία εντύπωση. Συνήθως όταν ξεκινάμε με μία οικογένεια, η μητέρα, στα κορίτσια κυρίως ας πούμε. Γίνεται πιο ασορτή με την κόρη. Γιατί θέλει να μοιάσει μία στην άλλη. Ακριβώς. Περισσότερο η μαμά στην κόρη. Ακριβώς. Λοιπόν, με τι συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με μία single mom. Α, ωραία. Για να περάσει. A husband. Είμαστε τα κορίτσια. Γιατί είναι αυτοκίνητα. Τα κορίτσια πού τα βρήκατε να είναι τόσο ζωηρά και να παίρνουν μέσα στο κλίμα αυτή τη οικογένεια που είναι λίγο κουκού. Μ' αρέσει. Μ' αρέσουν αυτά που φοράει το κοριτσάκι πολύ. Ναι, είμαστε τα κορίτσια μου. Είμαστε, δεν έχουμε ανάγκη κανέναν, ανεξάρτητες. Ξέρεις τώρα, πάμε βόλτα. Κοίταξε τι ωραίο. Α, μπράβο σα, ρε παιδιά. Σα πάει. Σα πάει πάρα πολύ. Πολύ ωραία ιδέα έχετε. Δικιά σα ιδέα. Το ίδιο σόρτς, που το σόρτς πια είναι για όλες τις... Λοιπόν, για προχωρήστε με αυτά να σας δούμε. Πολύ ωραίο. Εδώ, πού πάνε αυτές οι δύο? Απογευματινή βόλτα. Ναι. Με καφέ, βόλτα, πάμε να πιούμε το φράγκο. Μπορούμε να πάμε να πάρουμε κάποιο παιχνίδι. Δεν έχει σημασία που δεν έχουμε εμείς μπαμπά. Είμαστε εξάντητες. Κάνουμε τις βόλτες μας, κάνουμε τα κοριτσίστικα, τα ψώνια μας, όλα θα τα κάνουμε. Πηγαίνοντας έτσι πάντα θα το βρεις σίγουρα. Δεν υπάρχει θέμα, Ελένη. Παιδί μου, πόσες φορές έχεις τηλεόραση και τέτοια άνεση? Πολλές, δεν έχω πρόβλημα βασικά. Βασικά βέβαια και βέβαια, το βλέπω, μπράβο. Δεν μου λες πώς απονώνησα. Είμαι 9,5. Μπράβο, αγάπη μου. Εμιλία. Λοιπόν, πάρε το κορίτσι. Παίρνω να πάμε την Εμιλία μου και πάμε να αλλάξουμε. 9,5. Ορίστε. Ορίστε 14. Έχουμε μικρά παιδιά, Φαβορή. Εγώ το λέω γιατί ρώταγα τα παιδιά γιατί σε βλέπω. Βλέπω το μέλλον σου που λέμε. Ναι. Δεν λέμε ξέρω τι έκανε. Βλέπω το μέλλον. Βλέπεις. Με τη μεσαία και τη μικρή. Άστα, και... άστα, και εγώ το βλέπω. Τα βλέπω όλα από τώρα τα βλέπω. Απογευματινή βόλτα για καφέ, ασορτή. Δεν λες τίποτα. Ωραία, λοιπόν, πόζα. Ωραίες, με τι θα συνεχίσουμε, και αν δεν είναι έτοιμη, ας δω και εγώ για κάνα καπέλο, ρε παιδί μου. Έχει γιατί απ' όλα. Έχει βάζετε καπέλα, έχει σκουφιά, έχει τσάντες. Ωραία, τι να φορέσουμε. Ξεκινάμε αυτό. Ωραία. Μπορείς να πας και με αυτό, να είναι ασορτή με τα ρούχα. Ο Κικάς. Αυτό είναι πολύ μικρό για το δικό μου κεφαλάκι, παιδί μου. Θα το βάλουμε εδώ. Ελένη, κοίτα και αυτά τα αξεσουάρ. Που είναι για μωράκια. Που είναι για μωράκια, γιατί μου το λες σιγά. Μην το θυμηθώ και ξαναναστατωθώ. Κρατιέμαι. Κοίτα. Όπω ωραία. Απλό το μωρό έτσι. Εδώ τι είναι αυτό που είδα στο πλάνο μου. Το παιδί. Ελένη μου, καταγγέλουμε. Περάστε. Κύριε Λέλου, μας έχει βγει, όπως βλέπετε, το παιδί αναρχοκουμούνα. Αλλά είναι καλό παιδί. Εμείς ήμασταν με τη δάδα μέχρι που μας έκαψε τη φράγκα και το παιδί μας βγήκε έτσι. Δεν μου λέτε. Ναι.
Εσάς σας βλέπω, είστε σουρτή. Ναι. Το παιδί, αυτό είναι. Σε στράτησε. Σε στράτησε. Τον έπαιρνε στα καφενεία για πρέφα και αυτή ήταν η κατάδια μας, κυρία Ελένη. Είναι καλό παιδί όμως. Τι κοίταξε, το παιδί. Μ' αρέσει όπως είναι. Είναι, ναι. Απλά κολλάει πιο πολύ στον Κουτσογιαννόπουλο. Για πάρ' το σύρρο το δωρή. Έλα, έλα. Θα μας πάρει το παιδί. Είμαστε μαζί σωστοί, για έξοδο. Πώς θα δίνετε έτσι τα παιδιά. Το παιδί είναι... πηγαίνει με αυτόν που ταιριάζει, όχι με αυτόν που το γέννησε. Η αλήθεια είναι ότι εγώ είχα πάει σε μια νυχτερινή προβολή και τον είχα βρει το Θοδωρή. Μπράβο ρε Νίκο. Παρακαλώ, μας βιάζετε μία, έρχομαι κι εγώ. Εγώ είμαι ο τρίτος άνθρωπος. Εδώ η φωτογραφία λέει ποιανού είναι το παιδί. Ναι. Βρείτε το παιδί. Και ποιο είναι το παιδί επίσης. Ο κύριος Τσογανόπουλος μας το έχει βαφτίσει. Είναι ο κουμπάρος. Πες μου κάτι, ρε αγάπη μου. Αυτό είναι για να κυκλοφορεί έτσι, έξω. Όχι, εντάξει, αυτά είναι σκουφάκια που τα φτιάχνουν εταιρείες για τα παιδιά που πολύ τα θέλουν να κάνουν μπλάκ. Υπάρχουν παιδιά τα οποία μπορεί να σου μείνουν και τρεις εβδομάδες. Κολλάνε κάποια παιδάκια και τα φοράνε. Κοιτάξτε, κύριε Λεπτό. Να μην τα δει ο γιος μου αυτά, γιατί δεν μου κυκλοφορεί έτσι συνέχεια. Ωραία, τα βλέπετε να το βγάλει μετά. Και εμένα έτσι το έδωσε, μια ταινία του Τσογιαννόπουλου. Αλλά εσείς πραγματικά, πηγαίνετε μια βόλτα να σας δούμε. Τι να λέμε, κύριε Ελένη, όταν πηγαίναμε στην τοπική οργάνωση και εγώ όταν το σύμπαν. Το παιδί ξεχάσατε. Και το παιδί μαζί πάντα, δεν μας αφήνει. Τα αφήνει εσύ. Σου είπε κάποιο το θέλει και τα άφησε. Μα το αφήσαμε να μας το πάρετε, αφού σας ταιριάζει. Είπαμε εκεί να Τσογιαννόπουλε. Πολύ ωραία είστε. Και ωραία πλούσα φορέα επιχειρηματία είναι. Βγάλε την Νικόλα μου, βγάλε την Νικόλα. Είναι ελληνική, είναι από τα τσίπ που είναι ελληνική εταιρεία. Βγάλε την Νικόλα μου, δεν το δείχνει. Τι κάνει καθαρίστρα εδώ και το λιοντάρι εδώ, γιατί είναι λίγο ένα κοντινό ρε παιδιά. Το λιοντάρι εδώ έχει βάλει το δάχτυλο ενός ανθρώπου και του καθαρίζει τα δόντια. Ναι, πάει σετ με το από πάνω. Αφήστε τα κύριε, μου ζούμε δράματα, ζούμε. Είσαι πολύ... Είσαι πολύ... Ναι, ναι, ναι. Πήγαινε να μας εκπλήξει, παλικάρι μου. Σας παρακαλώ, οικογένεια μέσα. Αρκετά ρεσλευτήκαμε. Λοιπόν, πολύ ωραία εμφάνιση. Βέβαια τα παιδιά. Πάντα να πούμε ότι άσχετα πώς υπολογίζουν οι γονείς και μιλάω ως γονέας, ως μάνα. Όσο και να υπολογίζουν οι γονείς ότι εκεί που πάμε, ρε παιδί μου, πρέπει να είμαστε λίγο πιο γιατί μας έχουν καλέσει γι' αυτό και θα είναι όλοι κάπως. Για την περίσταση. Ναι, τα παιδιά. Άμα κολλήσουν με παλεύουν, κάτι, θα το κάνουν. Η φόρμα. Το αθλητικό. Το... Και ποια φόρμα, όχι την καλή. Κατά που προ... Βάλει την καλή, βρε την απείρα. Κατά προτίμηση την πατσαβούρα. Την πατσαβούρα θα συμφωνήσω, που δεν μπορείς να τη βγάλεις με τίποτα. Και όχι τόσο στα κορίτσια που τους αρέσει να στολίζονται και να είναι πιο περιποιημένα. Στα αγόρια. Ναι, αλλά δεν θυμάσαι κάτι εφηβικές εποχές που θέλαμε ένα ρούχο να το φοράμε συνέχεια, ό,τι και αν γινόταν ναι, με αυτό. Ναι, εκεί... αλλά άλλο η φόρμα που την έχουμε και τα παιδιά που δεν μας νοιάζει αν την έχουν κάνει χάλια, έχει πληθεί 152 φορές και είναι σκισμένη. Του δίνεις την καθαρή για να πας. Βάλει το πληκτρολόγιο. Στα γενέθλια. Δεν αυτό αφού έχει αποδεχθεί ότι δεν πρόκειται να βάλει το παντελόνι, θα πάει πάλι με τη φόρμα. Και δεν το καταλαβαίνει. Όχι, τη σκισμένη αυτή που κοιλιάζει με το σκύλο και παίζει ποδόσφαιρο. Γιατί? Γιατί είναι η αγαπημένη του γι' αυτό. Και γιατί με αυτή αισθάνεται λοιπόν, και βλέπει όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Μην πασχίζουμε να επιμένουμε. Μην παίρνετε τζάμπα ρούχα τα παιδιά θα βάλουν ποτέ. Στα ρούχα του. Πάμε στο επόμενο παρακαλώ. Τι βλέπουμε τώρα, τι οικογένεια. Παρακαλώ. Α, είναι η γνωστή οικογένεια. Για αυτούς τους έχετε πολύ ωραίο. Πραγματικά είσαστε μια πολύ ωραία οικογένεια. Αυτού σας να μην σας ματιάζω το πόσο ταιριάζετε οπτικά όλοι σας. Εγώ νομίζω ότι είναι τρεις άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους παρόλα. Πώς κάνουμε στα αγοράκια, Βασιλική μου. Δες. Μπράβο, παιδί. Κατούλα, η μάνα, τι γρήση κόρη. Οικογένεια Flintstones είμαστε. Γεια σας, κάθε μου ένα χαμόγελο να σας δω. Flintstones. Είσαστε όμορφοι, ναι, πολύ όμορφοι. Μπράβο. Για κάτε μας τη βόλτα να σας απολαύσουμε. Εδώ θα κλώσεις τη μάνα, εσύ το παιδί. Πίτσα χρυσιά. Μπορεί να βγει έξω με την εμφάνιση η μάνα. Μπορεί. Τέτοια μάνα με τέτοιο πόδι. Δεν μπορεί να μην ξαναγυρίσει όμως. Όσο πόδι και να είναι που πραγματικά είναι ποδάρα. Να δικαιολογήσει αυτό το παιδί που έχει. Αλλά τώρα λέμε τώρα, βγαίνει έξω. Δεν νομίζει όλος ότι είναι γυμνή. Όχι, γιατί τελικά το λέει. Μην φοράει το σατσάκι. Φοράει, πρέπει να μα τα ανοίξει. Να χωράει και να τα ανοίγει. Λες και κάνει πασαρέλα στον δρόμο. Πείτε με, φοράω. Καλησπέρα. Γιατί έτσι όπως πήγαινε πριν ήταν σαν να ήταν γυμνή. Ρε Αντωνία, για βγάλτε από πάνω λίγο να το δούμε αλλιώτικα. Έτσι μπαίνει στο εστιατόριο για να βρει τραπέζι. Ξανάρχεται και λέει τραπέζι υπάρχει. Αυτό το υπέροχο κατακόκκινο μπορντοροδοκόκκινο που λέει και η φίλη Μυραράκη. Τι ωραίο σόρτ είναι αυτό. Να πούμε για τα παπούτσια της μικρής που είναι πάρα πολύ στη μόδα. Και δεν τα λέμε. Αντωνία. Τι είναι ρε παιδί μου, σαν Ινδιάνικα μου. Είναι από γνήσιο δέρμα, είναι πάρα πολύ άνετα και φοριούνται όλες τις ώρες με φορεματάκια, με κολλάρια. Σε βλέπω λίγο μόνη.
Δηλαδή, εσύ κυκλοφορεί αυτή η οικογένεια έξω σύζυγο, και πραγματικά αυτή την απορία που έχει είναι να μάθουμε τα ποτάκια τη μικρή και όχι τι φοράει η μεγάλη. Εγώ άλλη απορία θα είχα, αλλά εντάξει. Ελένη, τι απορία. Μου λέει αυτό το ωραίο απορία. Το νου στο παιδί θα το ξεχάσει. Έτσι δεν βλέπει. Δηλαδή βγαίνει έτσι έξω μια γυναίκα μάνα. Ναι. Αλήθεια το λέτε. Γιατί άμα είναι όπως είναι η Αντωνία θα το πω. Πες ότι η Αντωνία ήταν παιδί της. Θα έβγαινε έτσι έξω τώρα. Εξαρτάται τον άντρα που έχει. Θα μάθεις άντρα μου. Εγώ. Όχι. Κατάλαβες. Γι' αυτό βάλ το τώρα Αντωνία που μπορείς. Βάλ το τώρα που μπορείς. Τι κάνω. Πολύ ωραίο, δεν μπορώ να πω. Το αγοριό μου δεν του βάλατε το κουκί που σας έχουμε δώσει φέτος και έχετε μεγαλουργήσει επάνω σε αυτό. Το αγοριό μας απλά παενοχοποιήσαμε τη γραβάτα. Στα χιλιόμετρα σώματος. Έχουμε βάλει ένα κοτλέ παντελόνι. Ούτε που την πρόσεξε αυτή τη γραβάτα. Γι' αυτό είπαμε την απενοχοποιούμε. Βάζουμε κάτι που συνήθως έχουμε μάθει να το φοράμε σε πιο καλοντήσιμο. Βάζοντας από πάνω, απ' έξω το πουκάμισο αρχικά και από πάνω ένα μάνικο τζάκετ που είναι πάρα πολύ στη μόδα και το έχουμε διαφοροποιήσει. Υπέροχα. Τον προσέχω τον άντρα μου και πάρ' τον άντρα σου και το παιδί σου και αποχωρήστε. Ρε, τι τον προσέχεις. Να βγουν οι επόμενοι, παρακαλώ. Α, είναι η single mom. Είναι γιο. Σου έχω πει, παιδί μου, να σου αρέσουν οι τέχνες, τα γράμματα, αλλά δεν. Εγώ είμαι λίγο πιο ρε, αυτά, του εναλλακτικού. Πες μου, δεκαετία του 70 δεν σου θυμίζουν αυτές οι φούστες. Βέβαια, αυτό είναι το comeback του 70. Καλύτερα μας χρόνια. Εκεί τέλος 70. Ακριβώς. Το... Και το παιδί μου εδώ πέρα βλέπετε είναι ένα μοντέλο παιδί. Και σαν, πραγματικά σαν οικογένεια, όχι ότι θα, αλλά, εντάξει. Ο, γιατί, θεωρείς ότι αυτό θα μπορούσε να είναι οικογένεια. Δεν ξέρεις ποτέ στο σπίτι του καθενός. Κάτσε, πες και εσύ. Δεν πειράζει. Θα πάρω εγώ αυτό που μάλλον θα είναι δική μου οικογένεια. Εγώ δεν. Για πείτε όλοι μαζί να σας δω έτσι όλους μαζί. Για πείτε έτσι. Όλοι μαζί. Μαμάδες, θείες, όλοι. Ακριβώς, με τις θείες. Νομίζω ότι τώρα πρέπει να έχω και ένα τεράστιο τζιπ. Να βάλω τις γυναίκες και τα παιδιά. Όλοι. Τι να σε κάνω. Για κάτσε να σας δω. Μα είναι πολύ σύγχρονη οικογένεια, δεν ξέρεις ποιος τα έχει με ποιον. Καταλαβαίνεις και στη λιστή. Εγώ τα έχω και με την κυρία Γαλοτήρη παράλληλα. Εσύ ο κρυμός εραστής. Η Φρίντα είναι δική μου. Λοιπόν, αυτά όλα που έχουμε δει μέχρι τώρα κυκλοφορούν σήμερα στα μαγαζιά. Ακριβώς. Δηλαδή είναι προτάσεις για το φετινό χρόνο. Ακριβώς. Άρα παίζουν τα πάντα από ό,τι έχω καταλάβει. Έχει επιστρέψει μόδα στη δεκαετία του 70, στα 90s όπως βλέπουμε εδώ, στα χρώματα τα πιο παλαιωμένα και πιο λερωμένα όπως τα λένε συνήθως, αυτά τα μουσταρδί, τα μπορντό. Και έχουμε πει ότι το ωραίο φέτος στο χειμώνα είναι ότι ο χειμώνας έχει χρώμα και να μην το φοβηθούμε και να το φορέσουμε, να το συνδυάσουμε, να το ευχαριστηθούμε. Ρετρό, πολύ πλεχτό επίσης. Παιδιά και φοβερά άνετα. Αυτά τα ρούχα δηλαδή ήταν λίγο 70's. Είναι οι γραμμές τους ιδανικές άμα δεν αισθάνεσαι καλά μια εποχή, ας πούμε, με τα κιλά σου. Τα κρύβει πάρα πολύ ωραία. Και δεν θα μπορούσε με αυτή τη φούστα να την βάλει και με flat bottom από κάτω και να κυκλοφορήσει όλη μέρα. Και με ένα απλό t-shirt από πάνω και μια ζακέτα. Άνετα. Και έχει και ζακέτα. Μουσικήσατε την πιτσιρίκα και αρχίζει και εκνευρίζεται. Σου λέει: μιλάει πολύ το σόι μου. Έτσι. Πάμε μέσα να αλλάξουμε. Πηγαίνετε να αλλάξετε να βγει το επόμενο. Η επόμενη οικογένεια, παρακαλώ. Είναι η Βασιλική. Άφωνη. Άφωνη. Αυτή την οικογένεια, γιατί δεν την ξέρω να μπω μέσα. Βγάλετε μας μια φωτογραφία, παρακαλώ. Είμαστε πεζοπόροι στην Πάρνηθα. Όχι, να σου πω ότι έχει γίνει εδώ. Πάρτονε. Είναι λοιπόν, ναι. Ο Νικόλας. Αυτό θα τον πάρω εγώ. Κάνει πολύ κρύο, δεν υπάρχει φράγκο για θέρμανση και έχουν βάλει τα καπέλα με τις σκούνες. Ναι, ναι, ναι. Αλλά η μόδα. Έχουν ξοδέψει όλα τα λεφτά στα ρούχα. Για λίγα γιατί δεν έβαλε. Πολύ ωραία είσαστε. Θα πάρει το δικό μου, το έχουμε ένα κοινό, γιατί είμαστε φτωχοί. Ο Θοδωρής είναι ο θείος. Εγώ είμαι ο θείος που ήρθα να δω αν ζουν. Έτσι, μπράβο. Α, τώρα εντάξει. Εντάξει. Βάλ' τους διπλό, ρε παιδιά, αφήστε μας εμάς από εδώ. Εδώ, κοντινό, δώσ' τους αυτά, αυτά τα πρόσωπα, τα θεϊκά με τα καπέλα. Ο Ρόκο και τα αδέρφια του. Είναι για... Μπαρκελόνη. Πάνε από πάνω, λέει, η σεξουαλική σας ζωή πώς πάει. Πολύ τούρμπο, φωτιά. Γιατί ανεβαίνουμε ψηλά, υπάρχει οξυγόνο, γίνεται πόλεμο. Άσε που αλλάζουμε τα γουνάκια μας.
Η αλήθεια είναι ότι τα γουνάκια μας ταιριάζουν και στους δύο. Κοιτάξτε να δείτε. Δώσε το γουνάκι σου. Ναι, βέβαια θα το δώσω. Και επίσης όλο το ντύσιμο είναι πρακτικό. Έτσι περνάτε την ώρα σας. Έτσι αλλάζουμε γουνάκια. Αν γι' αυτό λέτε σεξουαλική σας ζωή πάει καλά. Παίζουμε κάποιους ρόλους. Παίζουμε κάποιους ρόλους. Αυτό θα είχε πει και χειρδάρι ότι είναι καλό να παίζουμε. Εμείς από τη χειρδάρι τα πήραμε όλα αυτά που βλέπετε τα πάθαμε. Κυρία Μενεγάκη μου. Κοιτάξτε τώρα. Βλέπετε. Παιδιά, αυτό είναι πολύ οικονομικό. Γιατί και το ένα και το άλλο πάει στα κορίτσια και στα γόρια. Και γυαλιά αλλάζουμε. Δώσε μου το άλλο. Εμείς ερωτευτήκαμε ένα βράδυ στη Βαρκελόνη με αυτά τα γυαλιά όπως μας βλέπετε. Για κουμπώστε με έτσι να πατάει λίγο το διπλό σάγωνο. Αυτή είναι η επιτυχία του είναι καπέλου. Είναι δυνατόν. Εγώ έτοιμη. Έτοιμη. Μην με σφίξεις πολύ γιατί κάτι. Δεν αποδίδω. Όλο το ντύσιμο μας είναι χρηστικό. Και ξαναπήρα μήνυμα του Μαγιάτη. Τι συμβαίνει με τον Μπουντάρα, τον έχει καταλάβει, λέει, έξω από εδώ, πες μου. Αυτό λέτε. Είναι αυτό που έχει πάθει και κάνει. Το παιδί μας δεν έχει στο σχολείο. Το αξεσουάρ ξεκάθαρα. Έλα εδώ Νικόλα, έλα Νικόλα, έλα Νικόλα. Από δίπλα σας. Κοιτάξτε μας. Ας μείνουμε έτσι και ας περάσουμε σε διαφημίσεις. Ολοταχώς. Ναι, μην φύγει η οικογένεια αυτή, μην τη χάσετε. Είναι δικιά μας. Πώς λέγεστε? Εμείς. Πώς λεγόμαστε, οικογένεια Γουνάκη, γιατί το χαρίζουμε. Για να ξέρεις, αυτά είναι. Και είπε το παιδί, ετοιμάζεται να πάω να κάνει ληστεία. Έβαλα γυαλί γιατί δεν γίνεται άλλο εδώ μέσα. Εστίγησε Ελένη, εγώ και το Madwalk δεν ξέρω αν μπορώ να τον δώσω. Δώστε το γυαλί σου να βάλεις στο δικό μου. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, φοβερό γυαλί, ε. Για βάλτε μας εδώ. Δεν το δίνεις, Άρικα, θα αναδειχθεί. Αυτό φοβάμαι. Είσαι πολύ δυνατός. Να σου πω πρόσχε το έλατο τώρα που κάνεις εκεί, μην πέσεις επάνω. Εγώ θα σε περιμένω στο σαλέ, θα πίνω τσάι. Λοιπόν, για να έρθει και η άλλη οικογένεια έξω, να γίνουμε πολλές οικογένειες εδώ. Παρακαλώ, να ενωθούν οι οικογένειες. Αυτό το απλό κουλάρι που σου βάλε στα μαλλιά, ξέρεις πώς έχει αναδείξει την κατάσταση. Πολύ. Ατιμή. Συγγνώμη, συγγνώμη. Να την. Το φόρτε. Α, παπα, δεν θέλω αυτή την οικογένεια. Είναι στην πολύ κουλτούρα. Αλλά εδώ, Νικόλα. Για πηγαίνετε μια βόλτα να σα δούμε. Δεν θέλω να κάνουμε παρέα με αυτού. Εμεί είμαστε κουλτούρε. Ναι, ωραία. Καλά, για Ο πατέρας δεν χωράει το γιο. Μπράβο. Κόρη τα έχει δώσει όλα, παιδί μου. Είναι της μαμάς της, παιδί, φαίνεται. Από ποιον ζητάμε χαρτζιλίκι, παιδί μου. Μπράβο. Το κακό είναι ότι ξέρω τέτοιες πάρα. Παιδιά, μπορεί να έρθει μια οικογένεια κοντά στην άλλη. Έτσι να σας δούμε όλους μαζί. Κοιτάξτε, ένα πάρτι. Μπορεί να συναντήσει πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους. Μισό λεπτό, γιατί τώρα κατέβηκε την πλαγιά. Μισό. Είσαι καλά, αγόρι μου, το ισχύω γιατί κολλάει δύσκολα. Έχει πάθει και στο γόνατο και στο μάτι από ό,τι βλέπω. Παιδί μου, με αυτό το παιδί δεν έκανε παρέα. Πορτίλια, που θα κάνουμε με εσά, κουνιοτράμπαλι. Να έρθει και η άλλη οικογένεια έξω, παρακαλώ. Όχι, όχι, Νικόλα μου. Αυτά είναι. Για ενωθείτε ρε παιδιά όλοι μαζί να φωτογραφίσω. Έλα οικογένεια, κύριε Κουντάρα. Κύριε Κουντάρα, σταματήστε την ταπεινότητα. Καταλαβαίνετε μοντέλο διεθνούς αλλά την οικογένειά σας παρακαλώ, ξανακοιτάτε εδώ τις μαμάδες. Δεν τρέπεσε. Ενωθείτε. Νομίζω ότι αυτό το φουλάκι. Θέλω να δω τι θα μας κάνετε στα εορταστικά μας, ε. Χαμός θα γίνει. Σε εσάς μιλάω. Χαμός θα γίνει. Θα μας ντύσουν δέντρα. Τι ωραίοι που είστε και σήμερα, ρε παιδιά. Πώς σας στεναχωριέμαι που τελειώνει η ώρα μας. Που κοιτάει ο Μπουντάρας στο Everest. Αλλά πάλι καλά γιατί έλειωνε και το χιόνι και πρέπει να κατέβει. Ομορφός, εγώ μιλάμε. Κουκλάκια. Ομορφός, εγώ λέω. Εμάς έχουμε και ειδικές δυνατότητες, δείξα παιδί μου. Πες παλικάρι μου, να μην σου τύχει τέτοιο πράγμα είναι. Να μην σου καλά που σου τυχαίνει μόνο στη μόδα. Μπράβο. Γιατί είσαι και από την Καβάλα και εμείς στην Καβάλα. Θα θυμάμαι τα έθιμα. Έτσι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, παιδιά, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε τα παιδιά μας που πραγματικά τους περιμένουμε. Δεν ξέρετε με πόση χαρά σας περιμένουμε κάθε εβδομάδα. Μην το συζητείτε. Γι' αυτό κάναμε το ανά δύο εβδομάδες κάθε εβδομάδα. Γιατί έχουμε και εμείς ανάγκη λίγο να ξεκινάει καλά το Σαββατοκύριακο μας. Η ψυχολογία μας χρειάζεται τόνωση. Για μας, λέει. Όχι για μας. Εμείς μιλάω για τους διοργανωτές της επίδειξης που στείνετε εδώ πέρα κάθε εβδομάδα. Αυτό αποκλείται να γελάνε με εμάς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πολλά φιλιά και με αγωνία περιμένω να περάσουν οι μέρες για να ξανάρθει αυτή η υπέροχη Παρασκευή. Δεν βλέπεις ότι μπήκε στην παρέα. Όχι, περάστε όλοι στο καναπέ. Ελάτε, οικογένεια. Περάστε όπως είσαστε. Όπως όλοι μαζί. Έχετε την τύχη σήμερα, αλλά δεν θα μιλάτε την ώρα που θα μιλάει η Άση. Ελάτε κι εσείς. Ελάτε τώρα. Πείτε μέσα να ακούσετε τα νέα σας.